Γεια σας κορίτσια, σήμερα σε αυτό το βιντεάκι, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τα προϊόντα The Balm που έχω στην κατοχή μου. Θέλω να σας δείξω τη συλλογή με τα καλλιτικά μου, όλοι, απλά κάποιες εταιρείες θέλω να σας δείξω ξεχωριστά, γιατί έχω αρκετά πραγματάκια και θέλω να τα δείξω έτσι πιο αναλυτικά για να πάρετε ιδέες, να δείτε αν σας αρέσει κάτι και αν θέλετε να αποκτήσετε κάτι από αυτά και εσείς, να σας κάνω δηλαδή ένα mini review για μερικές εταιρείες που έχω στην κατοχή μου. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε να σας τα δείξω όλα ένα-ένα. Πρώτα θα σας δείξω μία παλέτα ματιών. Γενικά εγώ δεν το έχω πολύ με τις παλέτες ματιών, δηλαδή βάζω πολύ σπάνια σκιές, οπότε δεν έχω και πάρα πολλές παλέτες. Η συγκεκριμένη είναι η Nude Tude, είναι χάρτινη συσκευασία της και τα χρώματα που έχει μέσα είναι πραγματικά εκπληκτικά. Έχει πάρα πολλές παλέτες η The Balm, έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ επέλεξα αυτή γιατί νιώθω ότι μου τέριαζαν περισσότερο τα χρώματα που έχει, ότι θα τα έβαζα πιο πολύ. Ξεκινάει από λευκό, πάει σε ροζ, σε μπρονζέ, έχει μέχρι και μπορντό μέσα. Έχει 12 σκιές με απίστευτη χρωματική απόδοση και μεγάλη διάρκεια. Εγώ πάντα τις βάζω βέβαια με primer και γενικά αναμειγνύονται πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να κάνετε άπειρους συνδυασμούς με τη συγκεκριμένη παλέτα και αν δεν έχετε παλέτες γενικά ματιών, είναι σίγουρα μια επιλογή που σας προτείνω, γιατί θα βρείτε πάρα πολλές αποχρώσεις πολύ βολικές. Περνάμε τώρα στο πιο ποθητό highlighter που υπάρχει στο ελληνικό YouTube και γενικά στο παγκόσμιο YouTube. Είναι ένα πάρα πολύ διάσημο προϊόν, είναι το Mary Lou, το πάρα πολύ γνωστό highlighter με αυτή τη σαμπανιζέ απόχρωση. Είναι ένα highlighter που δεν πρέπει να υπερβάλλετε αν θέλετε να μοιάζει φυσικό. Αν υπερβάλλετε πάρα πολύ θα φαίνεται αρκετά cakey πάνω στο δέρμα. Αν όμως το βάλετε με πολύ ελαφρύ χέρι, το αποτέλεσμά του είναι εκπληκτικό, έχει τρομερή απόδοση και πραγματικά απίστευτη διάρκεια. Δεν είναι τζάμπα τόσο γνωστό, δεν είναι τζάμπα τόσο μα τόσο διάσημο. Είναι όντως ένα πολύ καλό προϊόν και ένα προϊόν που είχα λυσάξει να αποκτήσω, πραγματικά είχα λυσάξει. Δεν μπορώ να πω ότι με την πρώτη ματιά όταν το απέκτησα ενθουσιάστηκα με τη συσκευασία του, γιατί είναι πλαστική και είναι σαν λίγο φτηνό πλαστικό. Έχω και εγώ κόλλημα βέβαια με τις συσκευασίες, μου αρέσει οι συσκευασίες να είναι αρκετά πολυτελείς. Αυτή νιώθω ότι είναι λίγο πιο πλαστική από όσο θα ήθελα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα υπέροχο προϊόν, είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό προϊόν που σίγουρα όταν μου τελειώσει θα το πάρω ξανά και σίγουρα σας το προτείνω, αλλά όπως σας είπα με ελαφρύ χέρι, γιατί αλλιώς θα μοιάζει πάρα πολύ ψεύτικο. Περνάμε τώρα στα ρουζάκια, έχει διαφορετικές κατηγορίες με ρουζ ή The Balm. Έχει τα Instain, όπου είναι και αυτό που θα σας δείξω τώρα, είναι από αυτή τη σειρά, και τα κλασικά της ρουζάκια. Τα Instain, η διαφορά τους με τα κανονικά είναι ότι διαρκούν πραγματικά όλη μέρα και ότι δεν φεύγουν από το πρόσωπο. Όντως ισχύει αυτό, έχουν τρομερή χρωματική απόδοση. Πρέπει και σε αυτό να έχετε πολύ ελαφρύ χέρι, γιατί αλλιώς το αποτέλεσμα θα μοιάζει γελίο και μένουν εκεί, δηλαδή μένουν και δεν φεύγουν. Το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι θα είναι αξιοπρεπέστατο το ρουζ πάνω στο πρόσωπό σας και δεν θα έχει φύγει. Έχει πάρα πολύ καλές αποχρώσεις, μου αρέσουν, να πω την αλήθεια, όλες. Εγώ όταν είχα πάει χειμώνα και το είχα πάρει αυτό και επέλεξα την απόχρωση Houndstooth. Είναι ένα, δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά, είναι ένα σάπιο μήλο που θα έλεγε και η μαμά μου. Είναι ένα, πάει λίγο προς το μοβ, είναι ένα πολύ ωραίο φυσικό χρώμα. Επάνω στη συσκευασία του, που και αυτή είναι υπέροχη, είναι χάρτινη και μοιάζει με εξώφυλλο περιοδικού. Γράφει πως είναι ανοιξιάτικη η απόχρωσή του, εγώ όμως προσωπικά το συνδύαζα μόνο χειμώνα και μου άρεσε πάρα πολύ. Αξίζουν απίστευτα τα ρούζα από αυτή τη σειρά. Σας είπα, έχει τρομερή διάρκεια και όλες οι αποχρώσεις είναι απίστευτα λαχταριστές. Περνάμε τώρα σε δύο ρουζάκια που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι από την ίδια σειρά. Είναι πρώτα το Down Boy και το Frat Boy. Το Down Boy είναι ένα ροζ, έτσι ψυχρό ροζάκι, πάρα πολύ ωραίο. Θα έλεγα πως και αυτά έχουν τρομερή χρωματική απόδοση και πάρα πολύ καλή διάρκεια. Τα Instain απλά είναι πιο, έχουν μεγαλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη ένταση στο χρώμα. Όχι ότι αυτά δεν έχουν, έχουν και αυτά πάρα πολύ καλή. Απλά εκείνα είναι πολύ πιο έντονα. Και σε αυτό θέλει ελαφρύ χέρι, γιατί το αποτέλεσμα μπορεί εύκολα να μοιάζει με γελίο. Και θα έλεγα πως είναι μια απόχρωση που ταιριάζει πολύ σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, γιατί σε πολύ σκουρόχρωμες είναι ψυχρό και θα φαίνεται λίγο περίεργο. Οπότε αν έχετε ανοιχτή επιδερμίδα, σίγουρα σας το προτείνω.
Και το frat boy, νομίζω πως ό,τι και να πω, τα λόγια είναι περιτά. Είναι ένα εκπληκτικό ροδακινή χρωματάκι που κάνει τα μάγουλα να φαίνονται υπέροχα, δίνει μια τρομερή όψη υγεία στα μάγουλα και φαίνεται απόλυτα φυσικό, ταιριάζει με πάρα πολλά κραγιόν και πραγματικά μετανιώνω που άργησα να το πάρω. Έπρεπε να είναι το πρώτο ρούζ που θα είχα επιλέξει από τη The Balm. Άργησα τουλάχιστον 2 χρόνια να το πάρω και έπρεπε να το έχω στη συλλογή μου. Είναι εκπληκτικό. Σίγουρα αν το δείτε, σας προτείνω να το πάρετε, να το αρπάξετε, θα με θυμηθείτε, θα το κατευχαριστηθείτε. Επίσης να σας πω πως όλα αυτά φοριούνται και σαν σκιές, το γράφει επάνω ότι δεν είναι μόνο ρούς, μπορείτε να βάλετε και σαν σκιές στα μάτια σας. Και περνάμε στο πιο απίστευτο ρουζάκι από τη The Balm, είναι το Hot Mama και αυτό απορώ γιατί δεν το είχα πάρει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια δεν του έδινα καν σημασία και είναι εκπληκτικό απλά προϊόν και κάθε φορά που το φοράω, κάθε φορά όμως, είτε η μαμά μου είτε ο Χρήστος θα μου πούν, μα τι έχεις βάλει και λάμπη σήμερα, τι έχεις βάλει και είναι τόσο ωραίο πάνω σου, κάθε φορά θα μου πούν αυτό και αυτό συμβαίνει μόνο όταν φοράω το Hot Mama. Είναι ένα εκπληκτικό ρουζάκι λάμψης. Εγώ να σας πω, βάζω πρώτα το Frat Boy και μετά στα ζυγωματικά τοποθετώ λίγη ποσότητα από το Hot Mama και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Δεν φαίνεται cakey όπως φαίνεται το Mary Lou, τόσο δηλαδή έντονο. Φαίνεται πιο... είναι πιο ελαφρύ το αποτέλεσμά του, αλλά φαίνεται το... δίνει τόσο ωραίο το πρόσωπο. Δείχνει μια φρεσκάδα, μια υγεία, είναι... απίστευτο το αποτέλεσμα του, μόνο το δοκιμάστε θα με καταλάβετε. Εγώ ήμουν στο stand της The Balm στην έκθεση και το γλυκοκοιτούσα το Hot Mama, αλλά δεν ήμουν σίγουρη και με πλησίασε μια κοπέλα η οποία μου είπε ότι είναι επαγγελματίας, δεν ήταν από τη The Balm, ήταν πελάτησα και αυτή και μου είπε πως μην το σκέφτεσαι, άρπαξε το κατευθείαν, είμαι επαγγελματίας και βάφω νύφες και το χρησιμοποιώ συνέχεια σε νύφες. Είναι εκπληκτικό το αποτέλεσμα που δίνει και στην κάμερα, στις φωτογραφίες και γενικά είναι απίστευτο το αποτέλεσμά του. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Και το άρπαξα φυσικά και ναι, είχε δίκιο. Είναι όλα όσα μου είπε αυτή η κοπέλα αυτό το ρουζάκι. Είναι τέλειο, εκπληκτικό και πραγματικά το αγαπώ. Και το αγαπώ λίγο παραπάνω από όσα προϊόντα The Balm έχω. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα The Balm που έχω στη συλλογή μου. Πραγματικά τα λατρεύω όλα ένα προς ένα και τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Να σας πω τώρα που μπορείτε να βρείτε προϊόντα The Balm, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε. Αν είστε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα σας έχω κάτω στο κουτί πληροφοριών κάποια καταστήματα που γνωρίζω πως έχουν The Balm. Θα σας έχω τα link από τα καταστήματα, να πάτε να δείτε ακριβώς που είναι. Και επίσης μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από τα συνδρομητικά κουτιά. Το Cherry Box, το Beauty Test Box, νομίζω και το Glow Box έχουν προϊόντα The Balm και μάλιστα μπορείτε να πληρώσετε και με αντικαταβολή για όσους δεν το έχετε πολύ με τις πιστωτικές κάρτες κτλ. Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή, να σας τα στείλουν και να τα πληρώσετε εκείνη τη στιγμή και μάλιστα βάζουν συχνά και προσφορές, οπότε μπορείτε να τα πετύχετε σε προσφορά. Εγώ τα προμηθεύομαι από την έκθεση Beauty που γίνεται κάθε χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 2 φορές το χρόνο, γιατί εκεί τα βρίσκω σε πάρα πολύ καλή τιμή. Αλλά αν ήθελα να τα πάρω από κάπου αλλού και δεν τα έβρισκα από την έκθεση, θα τα έπαιρνα από κάποιο συνδρομητικό κουτί, να σας πω την αλήθεια, γιατί βάζουν και συχνά πολύ καλές προσφορές. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, να το βρήκατε χρήσιμο και να πήρατε ιδέες για προϊόντα The Balm που θέλετε να αγοράσετε κι εσείς, να σας έλυσα κάποιες απορίες που μπορεί να είχατε για αυτά τα προϊόντα. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας από κάτω και να με ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βιντεάκι, κάντε το ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου για ακόμα περισσότερα βίντεο κάθε εβδομάδα. Ακολουθήστε με οπουδήποτε θέλετε εσείς, Facebook, Snapchat, Instagram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!